centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Καλό κύριε Παπτσόλου, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα Χρήστο, καλή εβδομάδα, να είναι καλή εβδομάδα. Μακάρι, μακάρι. Να έχουμε κουράγιο όλοι και νομίζω ότι το χρειαζόμαστε, και μετά και την ανακοίνωση των... της επιπλέον παράτασης 27 για την Ελλάδα Απριλίου. Ναι. Αντιλαμβανόμαστε όλη τη δυσκολία της κατάστασης, ναι, που ούτως ή άλλως βέβαια η πλειονότητα συνειδητά εφάρμοζε τα μέτρα, συνειδητά όλα αυτά που προειδοποιούσαμε, είτε με γραπτά μηνύματα είτε μέσω των μεγαφώνων που γυρνούσαν. Δεν θέλαμε να επιβεβαιωθούμε, δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε. Ναι. Και βέβαια το ανησυχητικό, και φαντάζομαι και εύχομαι να είναι πρόσκαιρο, είναι ότι πλέον υπάρχουν και επιβεβαιωμένα κρούσματα και στην πόλη του Άργους, έτσι, πέρα και από ακόμη έναν θάνατο που είχαμε, ακόμη δύο μάλλον θανάτους. Ναι. Κάποιων υπερηλίκων. Και είχαμε και χθες σε χωριό του Δήμου Άργους Οριστικού μια 89χρονη που κατέληξε στο νοσοκομείο της Καστοριάς, αλλά είχαμε, κύριε Γεμπατσόγλου, και κρούσματα τα οποία προέρχονται από το Άργος. Αυτό και μάλιστα μαζεμένα. Πώς το διαχειρίζεστε τώρα, τι ακριβώς συμβαίνει? Κοιτάξτε να δείτε, είναι και κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορούν να υποθούν δημόσια. Έχουμε δει την ιχνηλάτηση. Συνδέονται πάντως, αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι συνδέονται μεταξύ τους, ναι. Απόλυτα, ναι, μεταξύ τους και μεταξύ του ενός εκ των δύο θανόντων. Ναι. Ευχόμαστε να είναι ως εκεί η εξάπλωση. Κανείς βέβαια δεν μπορεί να ξέρει μέχρι πού μπορεί να έχει πάει. Αυτό θα δείξει η πράξη τις επόμενες μέρες. Εδώ έχω μια πορεία. Εδώ έχω μια πορεία. Ναι. Ο Δήμαρχος ή η Δημοτική Αρχή επικοινωνεί για συμβουλές προς αυτούς τους ανθρώπους ή επικοινωνούν αποκλειστικά οι υγειονομικοί παράγοντες? Αυτό το χειρίζεται αποκλειστικά και μόνο ο ΕΟΔΗ, μια ομάδα γιατρών και μια ομάδα, από ό,τι έχω μάθει για το θέμα της ιχνηλάτησης, ναι, ασχολείται αποκλειστικά και μόνο ένα τμήμα, και μάλιστα κεντρικά, της αστυνομίας από, ναι, την Αθήνα. Δηλαδή ενημερώνεται ο ΕΟΔΗ και από εκεί και πέρα κρίνει αυτό το τμήμα της αστυνομίας του ποιους πρέπει να ενημερώσει και να μπουν σε καραντίνα. Είναι, όπως αντιλαμβάνεστε, πράγματα και θέματα πολύ λεπτά, τα οποία δεν θα μπορούσε ο καθένας να θεωρήσει τον εαυτό του ειδικό, ναι, και να μπει σε αυτό το είδους τη διαδικασία. Εμάς αυτό που ζητείτε και κάνουμε, έτσι είναι και η ηθική και η ουσιαστική υποχρέωσή μας, είναι να συμβάλλουμε σε αυτή την προσπάθεια με τυχόν πληροφορίες που πιθανόν να ζητηθούν, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, αυτά που ξέρει ο νοικοκύρης λέει δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος. Αυτά που ξέρουμε εμείς, και ειδικά στις κοινωνίες τις κλωστές που ζούμε, οφείλουμε να ενημερώνουμε τους αρμοδίους και σε πολύ αυστηρό. Ποιοι άνθρωποι έχουν σχέση με ποιους? Ακριβώς, και είναι αποκλειστικά για το θέμα και το κομμάτι αυτό, ούτε για να μαθαίνετε προς τα έξω και τίποτε άλλο. Ακριβώς. Και γι' αυτό εξάλλου από τα πρώτα αιτήματα ήταν και αυτό που λέγαμε για το να ξέρουμε ποιοι είναι για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε και άλλους. Ακριβώς. Ήταν από τα αιτήματά σας. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω αν πραγματικά φοβάστε διασπορά και στο Άργος, αν οι άνθρωποι εκεί στο Άργος είναι προσεκτικοί, αν δηλαδή είστε ευχαριστημένος από την τήρηση των κανονισμών και των νόμων, ή αν φοβάστε κάτι. Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία έχει μία πολύ υπεύθυνη στάση, έχει συνειδητοποιήσει τι γίνεται και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω τόσο και ως άτομο αλλά και ως θεσμικός εκπρόσωπος του Δήμου από καρδιάς για αυτή τη συνειδητή στάση, τη δύσκολη στάση, το να είμαστε όλοι μέσα κλεισμένοι, αλλά όπως είπαμε καλύτερα να ζοριστούμε τώρα αλλά να βγούμε νικητές από όλη αυτή τη διαδικασία, μια και έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει μία φοβερή διασπορά με οποιαδήποτε κίνηση στο κοινό περιβάλλον που υπάρχουν πάρα πολλοί. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν και κάποιοι ελάχιστοι οι οποίοι αντιδρούν με διαφόρους τρόπους
δεν κοιτάμε ούτε μένουμε σε αυτά, ή αν θέλετε δεν είναι τις παρούσεις. Ναι, ας τελειώσουμε από αυτή τη δύσκολη ιστορία, να μετρηθούμε και να είμαστε όλοι οι ίδιοι και οι ίσοι όσοι είμαστε και σήμερα, και για μας αυτό είναι το ζητούμενο. Απλά αυτό που για πολλωστή φορά θα ήθελα να πω... Ναι, για να δούμε όμως, με αφορμή αυτά που ζήσαμε χθες, με αφορμή αυτά που ζήσαμε για το Άργος, θέλετε να πείτε, αισθάνεστε την ανάγκη να πείτε κάτι στους αργητές? Δεν θέλω να πω κάτι του πλέον, απλά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι όπως βλέπουμε ο ιός δεν έχει ούτε στεγανά, ούτε φοβάται το Άργος και δεν θα έρθει στο Άργος. Όπως διαπιστώνουμε ήδη έχει έρθει. Πρέπει να αντιληφθούμε για έναν λόγο λοιπόν παραπάνω, από τη στιγμή που πλέον έχουμε και στοιχεία τέτοια, λοιπόν, ότι θα πρέπει να προσέχουμε ακόμη περισσότερο. Ακόμη ξαναλέω, αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολύ δύσκολο, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κάνουμε συνειδητά και όχι να μας το επιβάλλουν. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τη στιγμή αυτή την κρισιμότητα και την ουσιαστικότητα του να μένουμε μέσα και να μην είμαστε εν δυνάμει φορείς και να διασπείρουμε αυτόν τον φωνικό ιό. Προφανώς αυτό φοβάστε περισσότερο από όλα. Σε αυτούς μας, τους γονείς μας, τα παιδιά μας και όλη την κοινωνία γενικότερα. Προφανώς εγώ αυτό δεν φοβάστε. Να πω κάτι άλλο. Όχι, αυτό φοβάστε περισσότερο, τη δυσφορά, γιατί ξέρετε έτσι πως είναι τα πράγματα πια. Δεν είναι δύσκολο και το Άργος να γίνει μεσοποταμία. Δεν έχει καμία σπίδα το Άργος, και όσο μάλιστα ο καιρός θα ευνοεί την επόαση αυτού του ιού, γιατί οι επιστήμονες λένε ότι όταν έξω έχουμε θερμοκρασίες 19 βαθμούς, η εξάπλωση είναι πολύ δύσκολη, και για κάθε βαθμό που ανεβαίνει πάνω από τους 19, η εξάπλωση επιβραδύνεται τουλάχιστον κατά 20%. Άρα δηλαδή αν είχαμε 23-24 βαθμούς, η διασπορά θα ήταν ελάχιστη. Δυστυχώς όμως έχουμε 0, έχουμε -2, -3, έχουμε χιόνια, έχουμε υγρασία. Ό,τι χειρότερο δηλαδή. Για τη διάδοση. Το οποίο θα μπορούσε να συμβεί. Ιδανικό περιβάλλον για κορονοϊό. Ιδανικό. Ακριβώς. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Και γι' αυτόν τον λόγο, το ξαναλέω για πολλωστή φορά, πρέπει να δείξουμε τη σοβαρότητά μας, την υπευθυνότητά μας, τόσο ως άτομα όσο και ως μέλη αυτής της κοινωνίας που ζούμε. Μπήκαμε σήμερα σε μια ακόμη εβδομάδα. Τώρα θέλω και ένα σχόλιο λίγο γενικότερα. Γνωρίζετε βεβαίως τι γίνεται και τα πρώτα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί με τον περιορισμό της κυκλοφορίας 8 με 8, με το Β4 λύθηκαν ορισμένα πράγματα, και με την υπόθεση τώρα της καραντίνας στην Μεσοποταμία. Πιστεύετε ότι καλά πάμε μέχρι στιγμής? Δηλαδή, γενικότερο σχόλιο για τον νομό Καστοριάς, είστε ικανοποιημένος για τον τρόπο με τον οποίο φτάσαμε ως εδώ και λειτουργούμε ως εδώ? Δεν νομίζω ότι υπάρχουν κάποια κριτήρια μετρήσιμα τα οποία, βάζοντας τα κάτω, θα μπορούσαμε να πούμε ότι πάμε καλά ή δεν πάμε καλά. Και το λέω αυτό για τον απλούστατο λόγο. Μέχρι και την Παρασκευή δεν είχαμε κανένα κρούσμα στο Άργος. Μάλιστα. Και ξαφνικά έχουμε 4 μέσα σε κατευθείαν, μία μέρα, και σε δύο νεκρό, μέρες. Και νεκρό. Άρα δεν μπορεί κανένας να προβλέψει ή να κάνει μία αποτίμηση. Γι' αυτό λέμε ότι το μοναδικό που μπορούμε να κάνουμε είναι η πρόληψη και να ευελπιστούμε ότι θα περιορίσουμε τη διασπορά, τίποτε άλλο. Μάλιστα. Λοιπόν, εύχομαι να μην σας ξαναπάρω τηλέφωνο, κύριε Παπαψόγλου. Όχι, εύχομαι να με πάρετε τηλέφωνο για να μιλάμε για χαρμόσυνα. Για πλέον. Αυτό ναι, για τέτοια να μην ξαναπάρω. Όχι για τέτοιου είδους, γιατί πλέον, όπως αντιλαμβάνεστε και όλοι μας και εμένα προσωπικά και ακόμη και τον πιο αδιάφορο θα έλεγα, όλη αυτή η κατάσταση πλέον αρχίζει και κουράζει, αρχίζει ψυχοπλακώνει και αντιλαμβάνεστε γιατί πολύ δεν καλά ξέρω ότι πόσες... όταν δεν έχεις... Έτσι είναι, γιατί οι αντοχές δεν είναι απεριόριστες. Ακριβώς. Τι να κάνουμε όμως, δυστυχώς δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Έτσι. Λοιπόν, εύχομαι όλα να κυλήσουν καλά. Εξάλλου και τα αποτελέσματα αυτού του 14ημέρου των ειδικών μέτρων για την Καστοριά. Είμαστε ακόμα στην εξέλιξή τους. Είμαστε στην... πόσο είμαστε? Θέλουμε άλλες 8 μέρες. Άλλες 8 μέρες θέλουμε. Και θα δούμε τα αποτελέσματά της, γιατί εδώ θα έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα. Θα δούμε αυτή την περίφημη καμπύλη, κύριε Παπαψόγλου, μετά τις 14 μέρες. Τι κάναμε στο νομό μας με αυτά τα ειδικά μέτρα? Έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα. Η ορατά αποτελέσματα. Είναι πιο δυστυχώς, και αυτά δεν τα λέω εγώ, τα λένε οι επιστήμονες. Ναι. Η συμπεριφορά
δεν ξέρω αν είναι ο σωστός όρος του ιού, ποικίλει πάρα πολύ από περιοχή σε περιοχή. Μάλιστα. Από άτομα σε άτομα. Πλέον ακούγεται τώρα ότι οι 14 μέρες δεν ξέρουν αν είναι αρκετές για να θεωρηθούν, να θεωρηθεί ότι είναι ένα διάστημα ασφαλές ότι αυτές οι 14 μέρες φτάνουν για καραντίνα. Γιατί άλλοι μπορεί να είναι 20, μπορεί να είναι 28. Όταν δεν υπάρχει μια ταυτοποίηση επιστημονική του ιού, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι όλα αυτά βασίζονται σε εικασίες, υποθέσεις και σε στατιστικά στοιχεία. Δυστυχώς αυτό είναι το πρόβλημα. Ας μην το βάζουμε όμως κάτω, ας έχουμε καλή ψυχολογία, παρότι εκ των πραγμάτων δεν είναι, πρέπει να πιέσουμε τον εαυτό μας να έχουμε καλή ψυχολογία και όλοι μαζί ως μια γροθιά να ανταπεξέλθουμε απέναντι σε αυτή τη λέλαπα αυτού του φωνικού ιού και πιστεύω πως όλα θα πάνε καλά. Και κάτι τελευταίο, κύριε Παπαψαβλού, είναι γεγονός ότι όλα πάνε πίσω και για τους δήμους και για τις οικογένειες και για τα πάντα και για τον προγραμματισμό γενικότερα των ανθρώπων του τόπου μας. Πραγματικά πόσο θα σας δυσκολέψει εσάς τους δήμους στην συνέχεια η επόμενη μέρα για να ξαναπάρει μπροστά η μηχανή του κάθε δήμου? Δεν θέλω ούτε καν να το σκέφτομαι, όχι για το να όχι, γιατί είναι κάτι που με φοβίζει. Έχουμε αποδείξει τόσο και εγώ προσωπικά, αλλά και στο Δήμο γενικότερα και οι υπάλληλοι και οι συνεργάτες, πως δεν φοβόμαστε τα δύσκολα. Απλά δεν είναι τις παρούσεις. Για να φτάσουμε σε εκείνη τη φάση θα πρέπει ήδη να έχουμε περάσει την ουσιαστική και δυσκολότερη φάση, αυτή που έχει να κάνει με ζωές συνανθρώπων μας. Ας περάσουμε λοιπόν αυτό και θα περάσουμε, ο άλλος δεν θα είναι σκόπελος, ο άλλος θα είναι πετρούλα που πολύ εύκολα θα τη σπάσουμε και θα μπορέσουμε να πάμε ξανά το Δήμο σε μια αναπτυξιακή πορεία και να βρει τον ομαλό ρυθμό λειτουργίας. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Παπαψαβλού, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Να είστε καλά, καλημέρα. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.